Ερώτηση για το νέο χαράτη σε βάρο των κατοίκων τη Τράκη αλλά και ολόκληρη τη Βορείου Ελλάδο με τι επικείμενε αυξήσει φωτιά στι τιμέ των διοδίων στην Εγνατία Οδό, κατέθεσε ο βουλευτή Ξάνθη με τη νέα αριστερά Χουσέιν Ζεμπέκ. Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει. Νέα χαράτσια σε βάρο των κατοίκων τη Τράκη αλλά και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδο ατιμάζεται να επιτρέψει η κυβέρνηση με μεγάλε αυξήσει στι τιμέ των διοδίων να αναμένονται στο αμέσω επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό σε επιστολή τους στις 12 Τρίτου του 2024. Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση προσχωρώντας τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων αξώνων, διαδικασία προβληματική από μόνη τη σε ό,τι αφορά το δημόσιο συμφέρον, οδηγεί σύμφωνα με τα όσα καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι σε αστρονομική αύξηση των διοδείων στην Εγνατία Οδό τη τάξη του 120 μέσω σταθμικά σε άμεση κατάργηση των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, Ξάνθη Ροδόπη Εύρος, Θεσπρωτία Ιωάννινα, σε άμεση κατάργηση των απαλλαγών διοδίων για τους ανέργους, όπως είναι σε ισχύ σήμερα. Το γεγονός δε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει το παραμικρό για να αποτρέψει κάποιες από τις παραπάνω εξαιρετικά δυσάρεστες εξελίξεις για τους κατοίκους της Θράκης, αλλά και ολόκληρη της Βορείου Ελλάδος, αποδεικνύει τις πραγματικές της προθέσεις και προτεραιότητες. Ίσα ίσα που η κυβέρνηση βιάζεται να επισπεύσει την διαδικασία παραχώρηση τη Εγνατία Οδού, χαρίζοντα μάλιστα και πρίκα πολλών εκατομμυρίων στην κοινοπραξία που θα αναλάβει, μειώνοντα το αρχικό τμήμα για τον παραχωρησίουχο και πρημοδοτώντα τον μέσω τη επικείμενη μεγάλη αύξηση των διοδίων. Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιο υπουργό αν θα πάρει πίσω τι επικείμενε αυξήσει στα διόδια στην Εγνατία Οδό που αναμένεται να κάνουν τις μετακινήσεις των κατοίκων της Τράκης, αλλά και ολόκληρη Βορείο Ελλάδος, μαρτύριο. Δεσμεύεται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι απαλλαγέ για τους τοπικούς χρήστες τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας... καθώς και η απαλλαγή από την καταβολή των βιοδίων για τους ανέργους. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούν σε ό,τι αφορά τα μεγάλα δίκτυα μεταφορών και τις αντίστοιχες υποδομές στη χώρα.